Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα μάθουμε δύο ρήματα που δυσκολεύουν τους περισσότερους μαθητές. Αναφέρομαι στα ρήματα «βγαίνω» και «βγάζω». Πριν αρχίσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Και θέλω να μου γράψεις στα σχόλια ποια ρήματα δυσκολεύουν εσένα για να τα δούμε μαζί σε επόμενο βίντεο. Το ρήμα «βγάζω» δείχνει ότι κάνουμε κάτι. Δείχνει ότι μεταφέρουμε κάτι από το εσωτερικό ενός χώρου ή αντικειμένου έξω από αυτό. Επομένως, παίρνει αντικείμενο αφού πρέπει να πούμε τι μεταφέρουμε. Βγάζω το κινητό μου από την τσάντα μου. Βγάζω έξω τα σκουπίδια. Το ρήμα χρησιμοποιούμε και με τη σημασία αφαιρώ τα ρούχα μου ή τα παπούτσια μου. Όταν γυρίζω στο σπίτι, βγάζω τα ρούχα μου. Πριν μπω στο σπίτι, βγάζω τα παπούτσια μου. Το ρήμα «βγάζω» χρησιμοποιούμε επίσης για να πούμε ότι καταφέρνουμε ή δεν καταφέρνουμε να διαβάσουμε κάτι. Τι γράφεις εδώ? Δεν βγάζω τα γράμματά σου. Το ρήμα «βγάζω» χρησιμοποιούμε επίσης όταν μιλάμε για οικονομικά θέματα, για να πούμε πόσα χρήματα κερδίζουμε. Έχει καλή δουλειά. Βγάζει 2.000 ευρώ τον μήνα. Τέλος, το ρήμα «βγάζω» χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πούμε ότι παίρνουμε τον σκύλο έξω από το σπίτι για να πάμε μία βόλτα. Βγάζω τον σκύλο μου βόλτα 3 φορές την ημέρα. Ας δούμε τώρα το ρήμα «βγαίνω». Το ρήμα «βγαίνω» δείχνει την κίνηση που κάνουμε όταν περπατάμε από έναν κλειστό προς έναν ανοιχτό χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν παίρνει αντικείμενο. Το ρήμα αυτό χρησιμοποιούμε με την πρόθεση «από». Ο Γιώργος βγαίνει από το σπίτι του. Το ρήμα χρησιμοποιούμε και μεταφορικά. Βγαίνω από μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Η δεύτερη σημασία του ρήματος είναι «πηγαίνω για διασκέδαση». Κάθε μέρα βγαίνεις με τους φίλους σου. Δεν βαρέθηκες? Η τρίτη σημασία του ρήματος είναι «έχω ερωτική σχέση με ένα άτομο». Ο Γιώργος βγαίνει με τη Δήμητρα εδώ και έναν μήνα. Η τέταρτη σημασία του ρήματος είναι «προέρχομαι». Και με αυτή τη σημασία το χρησιμοποιούμε για να ρωτήσουμε από πού προέρχεται, από πού παράγεται δηλαδή, μία λέξη. Από πού βγαίνει η λέξη «καθηγητής»? Από την πρόθεση «κατά» και το αρχαίο ελληνικό ρήμα «υγαίωμαι» που σήμαινε «δείχνω τον δρόμο». Πέμπτη σημασία. Κυκλοφορώ. Με αυτή τη σημασία το χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι μία εφημερίδα κυκλοφορεί και μπορούμε να την αγοράσουμε. Ή ένα CD. Ή για να πούμε πως μία ταινία κυκλοφορεί και μπορούμε να τη δούμε. Το νέο του CD βγαίνει σε 10 μέρες. Επίσης, το ρήμα «βγαίνω» χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για οικονομικά ζητήματα, για να πούμε ότι κάποιος δεν έχει όσα χρήματα χρειάζεται για να κάνει κάτι. Θα πας φέτος διακοπές? Μπα, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνει οικονομικά,
Γι' αυτό αποφάσισε να ψάξει για δεύτερη δουλειά. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και γράψε μου στα σχόλια εάν γνώριζες όλες τις σημασίες αυτών των δύο ρημάτων. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!